Ελεγκτή. Κυρία Αριστοτέλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρυσοφίδα. Λοιπόν, τα πρώτα σχόλιά σας για αρκετά πράγματα που επισημαίνονται στην έκθεση. Αντιλαμβάνομαι, όπως γίνεται και αναφορά, υπήρξε ήδη συμμόρφωση σε αρκετά από τα θέματα που εγείρει στην έκθεση του Γενικός Ελεγκτής. Ναι, μάλιστα. Υπήρξε συμμόρφωση στα θέματα τα οποία εντύπτουν σε αρμοδιότητες ιδέες μας. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Χρυσοφίδου, είναι ότι εμείς επιδιώκουμε τον έλεγχο από εξωτερικούς θεσμούς, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πάντοτε επιδιώκουμε τη συμμόρφωσή μας με τις συστάσεις των θεσμών αυτών. Εξού και ο λόγος που όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε συμμόρφωση με τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, σε σημείο μάλιστα που μπορώ να πω ότι περιορίστηκαν στο ελάχιστο βαθμό και οι οποίες δεν αφορούν θέματα ασφάλειας ή λειτουργίας των φυλακών όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει από την ομάδα της ελεγκτικής υπηρεσίας που έχει επισκεφθεί τις φυλακές είναι η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Άρα στα πλήστα έχετε συμμορφωθεί, ήδη για τα άλλα έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί και κρατάω αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι στο παρελθόν, και σας ευχαριστώ που με θυμήσατε γιατί δεν το θυμόμουν, ότι στο παρελθόν τέτοιες εκθέσεις είχαν να κάνουν και με την ασφάλεια, που είναι κέρια σημασία θέμα για τις φυλακές, ενώ σε αυτή την έκθεση για το 2016 δεν υπάρχουν ευρήματα σοβαρά και που να προκαλούν ανησυχία σε σχέση με την ασφάλεια. Μάλιστα. Και εδώ να σας πω ένα δεικτικό παράδειγμα. Είναι οι ηλεκτρικές θύρες ασφάλειας, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, που υπάρχουν στις φυλακές. Συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών θυρών των κελιών των κρατουμένων. Αυτές όταν είχαν αγοραστεί πριν αρκετά χρόνια, δεν είχε γίνει οποιοδήποτε συμβόλαιο συντήρησης, οποιαδήποτε πρόβλεψη για συμβόλαιο συντήρησης. Με αποτέλεσμα όταν υπήρχε δυσλειτουργία σε μια πόρτα, είτε δηλαδή δεν άνοιγε είτε έμεινε κλειστή, να γίνονται σοβαρά θέματα ασφάλειας, αλλά και θέμα και της, όχι μόνο των δεσμοφυλάκων, αλλά και των ίδιων των κρατουμένων, που ενδεχόμενα να παρέμεινε κλειστή στο κελί τους. Από την πρώτη στιγμή, εμείς προχωρήσαμε σε συνεργασία μαζί με την ηλεκτρομηχανική υπηρεσία στη σύναψη συμβολέων συντήρησης για όλες τις ηλεκτρικές θύρες στις φυλακές, αν και αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί κατά την αγορά, ούτως ώστε το κόστος να είναι και μειωμένο. Ναι. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω, έγινε και μία αναφορά για ένα αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργούσε αλλά δεν έγραφε χιλιόμετρα. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το θέμα που έγινε με το αυτοκίνητο. Το θέμα αυτό κρίθηκε ως έκτακτη ανάγκη για σκοπούς ασφάλειας. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες. Όμως έχουμε λάβει μέτρα γιατί ενημερώσαμε τα δημόσια έργα ώστε να προβούν άμεσα στη διαδικασία προσφορών για αγορά κινητής σκοπιάς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αριστοτέλους, για την παρέμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Χρυσοφίδου. Λοιπόν.